Καλησπέρα στους πάντες από εδώ από το Περιστέρι Morocco from Keres. Στην σημερινό βιντεάκι, όπως βλέπετε, έχει ως κύριο θέμα το hardline. Αλλά δεν θα μιλήσουμε μόνο γι' αυτό, θα μιλήσουμε και για άλλα πράγματα. Λείπω ένα μήνα περίπου έτσι για δουλειές και αποφάσισα λίγο να ξαναθυμηθώ τα FPS. Είναι αρκετό διάστημα ένας μήνας να λείπεις. Το σημερινό βιντεάκι έχει να κάνει για μια γκρίνια των 4 λεπτών και 11 δευτερολέπτων. Όπως βλέπετε, μάλλον για εσάς που είστε στην ίδια μοίρα με εμένα που λείπετε έτσι κάποιο διάστημα, για τον Battle το 4, για εσάς τους μπαχαλάκιδες που αρέσει τον Battle το 4 και σας αρέσει να παίρνετε tanks και αεροπλάνα και ελικόπτερα και υποβρύχια και UFO, εκεί είναι το παιχνίδι. Στέλνεις κατά που το αφήσατε, μην ανησυχείτε, είναι όλα καλά. Για το Battle το Hardline, για εσάς που σας άρεσε το Battle το Hardline και για μένα, έτσι, που θεωρούσατε ότι ωραία φίλε γαμό, θα γυρίσω από τις διακοπές μου και θα έχω τουλάχιστον ένα καλό FPS θα με περιμένει. Δεν ισχύει αυτό πλέον. Δεν ισχύει γιατί τα γαμάτα παιδιά της CEA είπανε, ακούσανε μάλλον κάποιους ταλέπορους σαν και εμένα ξέρω εγώ, που λέγανε ότι παιδιά, παράδειγμα έτσι, παιδιά οι καραμπίνοι δεν σκοτώνουν, κάντε κάτι γι' αυτό. Και είπανε τα παιδιά της CEA, α οκ, θα τις κάνουμε πει. Ωραία λύση, μπράβο. Ακούσανε κάποιους άλλους που λέγανε παιδιά, εντάξει καλός ο mechanic, αλλά ρίξτε λιγάκι το vest. Και αυτό δεν το ακούσανε έτσι από Razer, το ακούσανε από κάτι σκουπίδια που κάτι σαν αυτόν εδώ που βλέπετε εδώ στη γωνία. Μπράβο. Από κάτι έτσι το ακούσανε. Μόνο από αυτοί δεν ρίξαν το vest. Σου λέει, α, έχετε πρόβλημα με τους Razer, να τους γαμίσουμε λίγο τα submachine gun. Και το κάνανε. Γενικώς γαμίσανε το παιχνίδι, δεν είναι τίποτα. Να σας πω την αλήθεια, το περίμενα εγώ, ήταν τόσο καλό για να είναι αληθινό αυτό το παιχνίδι. Και έγινε το αναμενόμενο τελικά. Ένας βασικός λόγος που μπορεί να έγινε αυτό είναι ότι επειδή χάσανε πάρα πολλούς παίχτες από τον Battle το 4, σου λέει πως θα τους κερδίσουμε πίσω κάνοντάς τους από τον Battle το 4, να μην σκοτώνουν τα sub και κουλουπού κουλουπού. Για παράδειγμα παρατήρησα ότι η κλάση του Enforcer έχει γίνει OP γενικώς. Πήγα είδα ας πούμε στο downtown καραμπίνα, grappling hook και το glitch πάει σύννεφο. Αυτό. Και βλέπω κιόλας ότι τους αρέσει downtown. Τους αρέσει downtown, δηλαδή το χειρότερο map του παιχνιδιού τους αρέσει. Επίσης βλέπω μια νοοτροπία από όλες τις εταιρείες των FPS που δεν ξέρω τώρα αν συμφωνώ, εγώ δεν συμφωνώ, έτσι. Ότι πρέπει όλοι να σκοτώνουν και όλοι να είναι καλοί παίκτες. Όχι, όχι. Δεν πρέπει όλοι να σκοτώνουν. Ο κακός ο παίκτης πρέπει να τρώει ξύλο, δεν πρέπει να παίρνει ούτε ένα kill. Μπορεί να ακούγεται λίγο, πώς να σας το πω, απόλυτο, αλλά έτσι πρέπει να είναι. Δεν πρέπει να είναι να σκοτώνουν όλοι το ίδιο. Πρέπει να υπάρχουν και τα skills μες στο παιχνίδι. Αυτή η νοοτροπία εμένα ποτέ δεν με, δεν ξέρω, δεν με εξέφραζε. Δεν ξέρω, διαφωνώ πλήρως. Έσω να δει αν η γνώμη μου, τώρα στα επόμενα βιντεάκια μου θα βγάλω έτσι από το beta το Black Ops 3, από το beta. Ελπίζω να είναι ένα καλό παιχνίδι, γιατί τα τελευταία έτσι δύο κολοδίου του μας απογοητεύσαν λίγο, και το Ghost και το Advanced Warfare. Αφήστε μου κάποιο subscribe, κράξτε με άμα γκρίνιαξα πολύ, να μην το ξανακάνω. Είμαι ο Ρόκο From Keres από το Περιστέρι, peace out.